Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλά μας παιδιά. Πάμε να απολαύσουμε ένα πολύ όμορφο θέμα από τα μαθηματικά της Α Γυμνασίου με λόγο, εικόνα και πρώτα πάντων σκέψη. Φύγαμε. Ω, παιδιά, πολύ κλασική άσκηση. Είναι από το κεφάλαιο πρόσθεση και αφαίρεση αφηγάμων του πάντων, το 1-4, η οποία λέει το εξής. Λοιπόν, Παναγιώτη, σε ακούμε. Διάβασε την άμυνα τι μας λέει. Ωραία. Δίνεται ένα τρίγωνο ΑΒΓ με όλες τις πλευρές ίσες με 2,5 σαντιμέτρα. Βρες στην ημιευθεία ΒΓ με αρχή το σημείο Β ένα σημείο ε, έτσι ώστε το μήκος ΒΕ να ισούται με την περίμετρο του τριγώνου. Λοιπόν, Γιώργο, να εστιάσουμε στις πληροφορίες. Η πρώτη πληροφορία που μου λέει είναι ότι το τρίγωνο μας τι έχει. Έχει όλες τις πλευρές ίσες και αποτελούνται από 2,5 εκατοστά καθημερινή. Δηλαδή έχουμε ένα τρίγωνο το οποίο το λέμε ισόπλευρο. Έτσι, όλες οι πλευρές είναι ίσες. Και αν μετρήσω την κάθε μία με το χάρακά μου, έτσι, θα είναι 2,5 εκατοστά καθημερινή. Σωστά? Σωστά, ναι. Ωραία. Τι μας λέει τώρα, Γιώργο, να βρούμε πάνω αυτή στην ημιευθεία τι. Μας λέει στην ημιευθεία ΒΓ με αρχή το σημείο Β ένα σημείο που θα το ονομάσουμε ε. Ωραία. Ώστε... Οπότε παίρνει το σημείο Β στην ημιευθεία ΒΓ, σε αυτήν εδώ, έτσι. Ναι. Bon, μάλλον δεν λέει. Λέει βρες την ημιευθεία ΒΓ με αρχή το Β ένα σημείο, έτσι ώστε τι. Το ΒΕ. Το ΒΕ να ισούται με την περίμετρο των τριγώνων. Ωραία. Άρα, θέλω να βρω ένα σημείο εδώ πάνω στη ΒΓ, δεν ξέρω πού θα είναι αυτό το σημείο, ώστε το μήκος ΒΕ να ισούμε την περίμετρο. Η περίμετρος πόσο είναι για αυτό το τριγώνο, μπορώ να την υπολογίσω, παιδιά. Μπορούμε να την υπολογίσουμε. Για πες, Γιώργο. Επειδή είναι ισόπλευρο το τρίγωνο και ξέρουμε ότι κάθε πλευρά είναι 2,5 εκατοστά, θα κάνουμε 3 επί 2,5. Η περίμετρος, παιδιά, είναι το άθροισμα των πλευρών και βελίδων. Άμα κάνεις 2,5 και 2,5 και 2,5, θα βρεις το αποτέλεσμα 7,5. Άρα, εσύ θέλεις ένα ευθύγραμμο τμήμα, το οποίο να ξεκινάει από το Β, έτσι, και να έχει μήκος 7,5. 7,5 εκατοστά. Ωραία. Άμα πάρετε, παιδιά, το χαρακάκι, το βάλετε πάνω εδώ στο Β και μετρήστε μήκος 7,5, θα δούμε πόσο είναι. Έτσι δεν είναι, Γιώργο. Τελειώδης. Εντάξει, παιδιά, βάλετε το χαρακάκι πάνω, εντάξει. Βάλετε το σημείο του χάρακα, το 0, να είναι πάνω στο σημείο Β και μετρήστε 7,5. Εκεί που θα δείτε πάνω στο χαρακάκι το 7,5, εκεί θα πρέπει να μπει το σημείο ε. Να επειδή ευκαιρία, παιδιά, για κάτι το λίγο στο χαρτάκι σας, να δούμε τι βγαίνει. Να μπορείτε να το ζωγραφίσετε στο χαρτάκι σας. Πάρετε ένα ευθύγραμμο, έτσι, ένα τρίγωνο, έτσι, και κάντε τα βήματα που κάνουμε τώρα και μαζί. Λοιπόν, για κάτι το, παιδιά, ο καθένας μόνος του, να δούμε πώς το βγάζει. Απλά και όμορφα. Παιδιά, για δείτε το. Το 7,5 βλέπετε πάνω στο χαρακά του είναι εδώ πέρα. Να το. Βέβαια το 7,5 είναι εδώ. Να το. Εδώ δεν είναι το 7,5. Το δείχνουμε το βελάκι. Αλλά αυτό είναι το ευθύγραμμο τμήμα. Έτσι, οπότε το σημείο ε πρέπει να μπει εδώ πέρα. Να το. Αυτό είναι. Εξωτερά, εγώ το κάνω και λίγο στραβό το σχηματάκι μου, αλλά εσείς παιδιά με το χαρακάκι θα το ζωγραφίσετε να είναι τζάμπι, έτσι. Εντάξει, με ηρεμία στο σπίτι. Εδώ λοιπόν θα μπει το σημείο ε, ώστε το μήκος του να ισούται με την περίμετρο όλου του τριγώνου.